Εισήλθαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι μια πολύ κατανοητική περίοδος και βεβαίως όταν παρακολουθεί κανείς ή μάλλον συμμετέχει στις ιερές ακολουθίες και το πρωί, ιδιαίτερα το βράδυ, και μάλιστα έχει μπροστά του και το βιβλίο των ακολουθιών και διαβάζει τα τροπάρια, τότε καταλαβαίνει ότι πράγματι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από το Σταυρό, τα πάθη, το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Οπότε αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό το γεγονός, το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας. Παίρνω αφορμή από το τροπάρι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά για να πω κάτι το οποίο βλέπω ότι θα το ακούσουμε πολλές φορές. Μάλλον θα πω ότι είναι ένα κοινό σημείο το οποίο θα ακουστεί πολλές φορές κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι το θέμα του ποτηρίου. Το τροπάριο το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά αναφέρεται στο γεγονός εκείνο που σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο η Σαλώμη, η οποία ήταν μητέρα των ιών Ζεβεδαίου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, πλησίασε τον Χριστό και του είπε: «Κύριε, όταν θα έρθεις στη δόξα σου, θα θέλω τα παιδιά μου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, να είναι ένας εκ δεξιών σου και ένας εκ αριστερών σου, εξ ευωρίβων». Αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το λέει ότι το είπε η μητέρα. Ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι οι ίδιοι οι μαθητές πήγαν και είπαν: «Θέλουμε, όταν θα έλθει τη δόξη σου, ένας να είναι εκ δεξιών και ένας εκ ευωρίβων». Και ο Κύριος τότε απάντησε ότι το ποτήριον θα πιείτε, το ποτήριον που θα πιω εγώ, και θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο θα βαπτιστώ. Και βεβαίως ακολούθησε μια άλλη συζήτηση. Εδώ είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ανάμνηση ή τέλος πάντων την υπόμνηση ενός ποτηρίου. Τι είναι το ποτήριον αυτό? Είναι ο θάνατος. Τι είναι το βάπτισμα? Είναι ο θάνατος. Εδώ λοιπόν λέει στους μαθητές ότι βεβαίως θα εισέλθετε μέσα στη δόξα όταν θα πιείτε το ποτήριον το οποίο εγώ θα πιω, που είναι ο θάνατος. Δεύτερη φορά που ακούγεται η λέξη ποτήριον είναι τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που θα γίνει και γίνεται ο μυστικός δείπνος, η παράδοση των φρικτών μυστηρίων. Και τότε σε μια στιγμή, αφού ύψωσε τον Άρτον και είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εσύ το σώμα μου», μετά λαβών ποτήριον είπε: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Οπότε έχουμε δεύτερη φορά που αναφέρεται η έννοια ή το γεγονός του ποτηρίου. Εδώ βέβαια το ποτήριον είναι το ειδικό εκείνο σκεύος μέσα στο οποίο είναι το αίμα του Χριστού. Η τρίτη φορά που ακούγεται το ποτήριον είναι όταν ο Χριστός προσεύχεται στον κήπο της Γεθσημανή. Και εκεί είπε: «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επέ μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Εδώ μιλάει για το ποτήριον. Πάλι ποτήριον εννοείται ο Σταυρός, τα πάθη και ο Σταυρός. Και βέβαια, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, εδώ μιλεί η ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός είχε δύο φύσεις, οι οποίες φύσεις είχαν δύο θελήματα, δύο θελήσεις, αλλά πάντοτε η ανθρώπινη θέληση ακολουθούσε τη Θεία Φύση, τη Θεία Θέληση, που σημαίνει ήταν πραγματικά οδυνηρός αυτός ο Σταυρός. Οπότε η ανθρώπινη φύση, επειδή έβλεπε όλο αυτό το μαρτύριο το οποίο θα δεχθεί, είπε: «Παρελθέτω, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επέ μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Υπήκουσε η ανθρώπινη φύση στη Θεία Φύση, στο θέλημα του Θεού. Και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι το ποτήριον είναι το μαρτύριο και τελικά αποδέχεται το Σταυρό, τα πάθη και το Σταυρό για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και φυσικά μετά την Πεντηκοστή έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που οι μαθητές έχουν άρτων και ίνων, έχουν και ποτήριον και μειούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και δέχονται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σε μια ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός εκεί στο μυστικό δείπνο και το παρουσιάζουν οι Ευαγγελιστές, όταν παρουσίασε το μυστικό δείπνο και μετά είπε: «Τούτο κενόν μαζί σας θα πίνω στη βασιλεία του πατρός μου». Κενόν ίνον, που είναι σε ποτήριον, εδώ είναι
η ατελέστητη ζωή. Βλέπετε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη εβδομάδα θα έρθει μπροστά μας αμέσως στα ψάλλουμε το τροπάριο που παρουσιάζεται το θέμα του ποτηρίου που είπε στους δύο μαθητές ή στη μητέρα των δύο μαθητών, θα παρουσιαστεί το θέμα του ποτηρίου. Αυτό τι σημαίνει για μας? Για μας σημαίνει ότι αυτό το ποτήριο είναι η προσπάθεια να εφαρμόσουμε τις εντολές του Χριστού στη ζωή μας. Και όποιος εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού, τότε υφίσταται ένα μικρό μαρτύριο. Γιατί έχουμε τα πάθη μας και τα πάθη θέλουν την ικανοποίηση. Και μετά μάλιστα την αμαρτία την οποία έχει διαπράξει ο Αδάμ και η Εύα, αυτή η ικανοποίηση έχει την Ειδονή και την Οδύνη. Οπότε είναι πάθη τα οποία πάντοτε έχουν μέσα το στοιχείο της αμαρτίας. Και όταν κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε υπερβαίνει αυτά τα πάθη. Υπερβαίνει την Ειδονή και την Οδύνη. Και είναι ένα μικρό μαρτύριο. Είναι ένας μικρός σταυρός. Είναι ένας μικρός θάνατος. Κάθε φορά που τηρούμε το θέλημα του Θεού, ενώ ενδεχομένως θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι ένας μικρός σταυρός. Είναι ένα μικρό ποτήριο, είναι ένας μικρός θάνατος. Και όταν εξασκούμαστε συνεχώς, καθημερινά σε αυτό το θέμα, λέμε τι θέλει ο Θεός να κάνω, αυτό θα κάνω και θα προτιμήσω το θέλημα του Θεού από τα δικά μου θελήματα, τότε στη ζωή μας δεχόμαστε ένα μικρό ποτήριο, ένα μικρό θάνατο. Στη συνέχεια μετά ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού και να πιούμε από το ποτήριο και να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού από το Άγιο ποτήριο. Και αυτή η προετοιμασία που γίνεται για να κοινωνήσουμε και αυτή είναι μια μέθεξη αυτού του ποτηρίου ή της μαρτυρικής, θα έλεγα, και ασκητικής ζωής. Και όταν τα πράγματα έρχονται δύσκολα στη ζωή μας και βλέπουμε δυσκολίες, βλέπουμε θανάτους, βλέπουμε προβλήματα, βλέπουμε συκοφαντίες, βλέπουμε διαβολές, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν πριν και νομίζουμε ότι όλα πηγαίνουν στραβά και λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου». Ή δυνατόν λέμε στον Κύριο, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε το λογισμό μας στο Θεό και να κάνουμε διάλογο και να το πούμε αυτό που είπε ο Χριστός, ή δυνατόν εστίν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αλλά δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό. Λέμε το λογισμό, αλλά αμέσως μετά πρέπει να πούμε πλην ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ. Έτσι μας δίδαξε ο Κύριος μας. Έτσι μας δίδαξε στην προσευχή που έκανε στη Γεθσημανή. Και βέβαια μετά, όταν πλησιάζουμε σε μεγάλες δυσκολίες και όταν βλέπουμε μπροστά μας να έρχεται ο θάνατος ή των αγαπητών μας ανθρώπων ή και ο δικός μας, πάντοτε να πίνουμε σιγά σιγά αυτό το ποτήριον που είναι ποτήριον σωτηρίου. Και όταν γίνει το μυστήριο του γάμου, το ξέρουμε αυτό. Ένα τυπικό το μυστήριο του γάμου είναι ευλογείται το ποτήριον και πίνει και ο άντρας και η γυναίκα, είναι το κοινό ποτήριον των θλίψεων και των δοκιμασιών που πρέπει να τα περάσουν μαζί οι σύζυγοι, μαζί να σηκώσουν αυτό το σταυρό της αγάπης και της σφυριλατήσεως της ενότητος. Αυτό είναι ένα μικρό ποτήριον μέσα στο μυστήριο του γάμου. Και βέβαια μέσα στο μυστήριο της ιεροσύνης. Και όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτό το πάθος του Χριστού πρέπει να το κάνουμε δικό μας πάθος. Σιγά σιγά να νεκρώνουμε τα πάθη μας, να υπερβαίνουμε τον κακό εαυτό μας, να νεκρώνουμε τα μέρητα επί της γης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Σιγά σιγά να οριμάζουμε πνευματικά. Και βεβαίως να δοξάζουμε το Θεό, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Και να λέμε ναι Κύριε, αν το επιτρέπεις εσύ θα το πιω, το οποιοδήποτε ποτήριον. Είτε της υπομονής, είτε της τηρήσεως των εντολών του Χριστού, είτε των δοκιμασιών, είτε των πειρασμών. Και θα πούμε ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου.
θα δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Οπότε θέλω να πω, και έτσι κοινωνούμε του σώματος και το αίματος του Χριστού, προετοιμασμένοι με όλη μας τη ζωή, όχι από μια τυπική εξομολόγηση, που την έχουμε κάνει και μια ψυχολογική διαδικασία και πηγαίνουμε στον πνευματικό πατέρα σαν να πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο. Δεν είναι αυτό η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι, λέω τα εσωτερικά μου, περιμένω καθοδήγηση, ώστε να βάλω μια σειρά στους λογισμούς μου και να έχω καθαρούς λογισμούς και ώστε να αναπτυχθεί μέσα μου η αγάπη για το Θεό και η χάρη του βαπτίσματος την οποία έχει ο καθένας. Όταν έτσι ζούμε, ζούμε στη ζωή μας λίγο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ζούμε το Σταυρό του Χριστού, τα πάθη του Χριστού και θα ζήσουμε και την ευλογία της Αναστάσεως. Εύχομαι ευλογημένη να είναι αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.